Δεν φοβόμαστε τίποτε, ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας από εμάς. Δεν φοβάται, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάται τίποτε. Είμαστε ικανότατοι να προστατεύσουμε εαυτούς και τα συμφέροντα της πατρίδος. Το ζήτημα είναι το εξής. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα έχουμε μία όξυνση των πραγμάτων σε όλα τα επίπεδα. Απολύτως βέβαιος. Απολύτως βέβαιος. Είμαι απολύτως βέβαιος. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι παρότι είμαι υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτή την πρόφαση των συζητήσεων. Αναμένουμε, όπως ακούτε από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι μια επικοινωνία με την Τουρκία για την πρόσκληση στον 63ο γύρο των διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε, διότι αν δεν τα κάνουμε θα μας τα χρεώσουν. Αλλά είναι εξίσου σαφές ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτε από αυτά. Γίνονται για να γίνονται, διότι πρέπει να γίνονται δεδομένης της παγκόσμιας αντίληψης ότι πρέπει να γίνονται. Και ιδίως της ευρωπαϊκής πιέσεως προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά εμείς δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτε από αυτά. Είναι απολύτως βέβαιο και φάνηκε προχθές όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην Εύβοια, σηκώθηκαν 9 ή 10 μαχητικά και έκαναν παραβιάσεις στο Αιγαίο, ότι θα υπάρξει μια συνεχής όξυνση. Και εκείνο το οποίο πιστεύω εγώ είναι ότι η όξυνση αυτή εδώ θα γίνει στο θέατρο της Κύπρου περισσότερο και λιγότερο στο θέατρο του Αιγαίου, διότι τα ζητήματα της Κύπρου αυτή τη στιγμή είναι πιο ευεπίφορα σε παρεμβάσεις από πλευράς Τουρκίας. Δηλαδή, εγώ εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να αναμένουμε πρακτικές κινήσεις της Τουρκίας στο επίπεδο της αναζητήσεως, δηλαδή διερευνήσεως, υπάρξεως και εξορίξεως των αναθάσεων. Δηλαδή, θα φτάσουν στο σημείο και να βγάλουν απλώς τα σεισμικά, αλλά και να κάνουν γεωτρήσεις. Και αυτό φαντάζομαι, κύριε Βαρατζόπουλε, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει να φτιάξει και το κλίμα στο εσωτερικό της Τουρκίας εν ώψη των εκλογών που έχουν των προεδρικών στα επόμενα χρόνια. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε, έτσι ακριβώς όπως το λέτε, αλλά να ξέρετε ότι και στο ίδιο wagon, στο ίδιο βαγόνι, στο ίδιο άρμα θα ανεβούν και όλες οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν. Ναι. Προφανώς. Οι εκλογές πλησιάζουν, δεν όλοι θα γίνουν κάτι, όσο δυνατόν πιο εθνικιστές μπορούν. Τώρα, θα υπάρξει εδώ οξία έντασης. Θα υπάρξει οξία έντασης, η οποία φυσικά θα δοκιμάσει και τα δικά μας τα αντανακλαστικά. Πιστεύω ότι πραγματικώς θα οδηγηθούμε το 22 και ιδίως προς το τέλος του 22, αρχές του 23, σε οριακές καταστάσεις και στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Οριακές καταστάσεις. Οριακές καταστάσεις. Ναι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς. Δεν μπορούμε να καθόμαστε συνεχώς με σταυρωμένα χέρια και να επικαλούμεθα την ανάγκη παρεμβάσεως της Ευρώπης ή των ξένων δυνάμεων. Είναι προφανές ότι οι παρεμβάσεις της Ευρώπης και των ξένων δυνάμεων είναι βερβαλιστικές και μόνο. Δεν πρόκειται, η Ευρώπη το απέδειξε αυτό εδώ πρόδειγμα, μάλλον τώρα που έχουμε εκλογές και στη Γαλλία και στην Γερμανία, να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση δεν μένει μόνο στα λόγια. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προετοιμάζει συγκεκριμένες πράξεις και ήδη προβαίνει σε συγκεκριμένες πράξεις. Δηλαδή, Αυξάνουμε την κυριαρχία σε σύμφωνη γραμμή, δηλαδή εν συμφωνία με την Αλβανία. Για τον καθορισμό ΑΟΣ. Προσθέμοντας στη Χάγη. Ναι. Αυξάνουμε τα 12 μίλια εν συμφωνία με την Ιταλία. Ναι. Προχθές έκανε δηλώσει ο κύριος Ντένδιας ότι ετοιμάζεται το προεδρικό διάταγμα για την επέκταση της κυριαρχίας νοτίως της Κρήτης. Δηλαδή κινούμεθα πρακτικώς.